θα ασχοληθούμε και θα ξεκινήσουμε με μία αναφορά με ένα θέμα το οποίο αφορά βέβαια δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, αφορά παιδιά, αφορά εφήβους. Θα ασχοληθούμε με τον ηλεκτρονικό εθισμό, ένα φαινόμενο που θα δούμε αν έχει οξυνθεί κατά τη διάρκεια της επιδημιολογικής κρίσης και θα συνομιλήσουμε με την κυρία Εμμανουέλα Νικολουζάκη, ψυχολόγος και μέλος βέβαια της ΜΚΟ Διάδραση. Κυρία Νικολουζάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Όταν αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικό εθισμό, σε ποιες περιπτώσεις, για ποιες περιπτώσεις κάνουμε λόγο? Την περίοδο που ζούμε, όπου είμαστε μέσω καραντίνας, χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τον όρο αυτό, γιατί είναι άλλο ο εθισμός, άλλο η κατάχρηση. Ακριβώς. Ειδικά τώρα που η κατάσταση είναι έτσι, που είμαστε συνέχεια μέσα στο σπίτι, είναι πολύ εύκολο να περάσουμε αυτή τη γραμμή. Μιλάμε για εθισμό. Το πρώτο βήμα είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, το πρώτο βήμα είναι κατάχρηση, φαντάζομαι, σωστά? Ναι, είναι η κατάχρηση. Πρωτού πάμε σε μια πιο σοβαρή ταμπέλα, είναι η κατάχρηση. Όπου καταρχάς να υπογραμμίσω ότι δεν δαιμονοποιούμε τις οθόνες. Μιλάμε για μια ορθολογική χρήση, γιατί οι οθόνες είναι μέρος της ζωής μας. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Αλλά την περίοδο αυτή είναι έτσι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί η συνεχής χρήση οθονών, η τηλεκπαίδευση που επιβάλλει την χρήση οθονών, μπορεί να μας κάνει να παρερμηνεύσουμε την έννοια της κατάχρησης. Όταν μιλάμε για θυσμό στην οθόνη, μιλάμε για όταν ένα άτομο καταφέρει το παιχνίδι στην οθόνη προκειμένου να ανακουφίσει έτσι κάποια αρνητική διάθεση, κάποια ανησυχία, όταν παρουσιάζει συμπτώματα στέρησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν δηλαδή ενώ μπορεί να πέσει το ίντερνετ, μπορεί να πέσει το ρεύμα, έχει απίστευτο θυμό, απίστευτη επιθετικότητα σχετικά με το παιχνίδι που έχασε. Και όταν υπεραπασχολείται, δηλαδή ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί μία ώρα την οθόνη την ημέρα, αλλά όταν το σκέφτεται όλη την υπόλοιπη ημέρα, μιλάμε για έναν εθισμό. Και βέβαια πόσο φταίει ο γονέας σε αυτές τις περιπτώσεις. Από τη μία τοποθετούμε και βάζουμε εκεί διαπολιτεία ένα παιδί μπροστά σε μία οθόνη για να ακολουθήσει έτσι τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, και από την άλλη βέβαια αυτό το παιδί πρέπει να δείξει την οριμότητα για να μην εθιστεί, ή πρέπει οι γονείς να δείξουν την οριμότητα να μην περάσει αυτή την κόκκινη γραμμή το ίδιο το παιδί? Είναι μια σύμπραξη και των δύο, θα έλεγα. Γιατί ακριβώς επειδή απαιτούμε από τα παιδιά να περνάνε καθυλωμένα καθημερινά μπροστά στην οθόνη αρκετές ώρες προκειμένου να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις σχολείου, όταν αυτό το παιδί, ενώ το απαγορεύουμε να βγει έξω λόγω προστασίας των μέτρων απέναντι στον ιό, θέλω να πω, το απαγορεύουμε λοιπόν να βγει έξω και θέλει να παίξει 2 ώρες με τους φίλους του διαδικτυακά, να μιλήσει. Εκεί, αν μιλήσουμε για εθισμό, κινδυνεύουμε να γίνουμε πολύ επικριτικοί έως και εριστικοί απέναντι στα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, τα περιστατικά στα οποία έχετε κληθεί να δώσετε συμβουλές, να δώσετε κατευθύνσεις μέσα σε αυτό το τελευταίο χρόνο, από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και σήμερα, έχουν αυξηθεί? Ναι, έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα όπου μας απευθύνονται μέσω της γραμμής της διάδρασης προκειμένου να ζητήσουν μια βοήθεια. Να πούμε ότι η διάδραση είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αφιλοκερδός παρέχεται οποιαδήποτε συμβουλή, σωστά? Ναι, ναι. Και στο πλαίσιο του οργανισμού, επειδή ο σκοπός μας είναι η ορθολογική χρήση, όχι η απαλυφή των οθονών, κάνουμε και σεμινάρια προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για την χρήση των οθονών. Επειδή τα παιδιά σήμερα έχουν γεννηθεί με τις οθόνες και με το ίντερνετ, αυτή η γενιά που είναι αυτή τη στιγμή έφηβη, είναι η πρώτη γενιά που έχει γεννηθεί χωρίς προϊντερνετική εποχή. Είναι σπουδαίο αυτό να το διανοηθεί κανείς, καθώς μιλάμε για τα παιδιά τα οποία παλιότερα, ας πούμε, εμείς θέλαμε να αναζητήσουμε κάτι, τον καβάφι, την παγκοσμιοποίηση, και πηγαίναμε σε μια τεράστια κυκλοπαίδεια, αλφαβητικά ψάχναμε το δάχτυλο για να βρούμε τι πάει να πει παγκοσμιοποίηση. Ενώ τώρα τα παιδιά ξεκλειδώνουν την οθόνη και έχουν μια πληθώρα πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό. Οπότε δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από αυτά τα παιδιά να μην χρησιμοποιούν τις οθόνες. Μπορούμε όμως να τους δείξουμε πώς γίνεται η ορθολογική χρήση των οθονών. Μάλιστα. Και πόσο σημαντική βέβαια είναι η άμεση κινητοποίηση και τα γρήγορα αντανακλαστικά
του περιβάλλοντος, των γονέων σε πολλές περιπτώσεις. Βέβαια. Όπως το λέγει και ο Ιπποκράτης, είναι προλαμβάνει καλύτερο το θεραπεύει. Οπότε είναι σίγουρα, είναι σίγουρα πολύ χρησιμότερο όταν κάτι μας κινεί στην περιέργεια, όταν κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό να δούμε σε ένα παιδί. Όταν κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά του. Ακριβώς εκεί το πρώτο καμπανάκι, εκεί να εστιάσουμε. Το πρώτο καμπανάκι που πρέπει να χτυπήσει στα αυτιά των γονέων. Ποιο είναι? Όταν κάτι αλλάζει στη συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, όταν αν παίζει κάποιες ώρες και ξεκινάει χαρούμενο να παίξει και τελειώνει το παιχνίδι και είναι επίσης χαρούμενο και μετά ασχολείται με κάτι άλλο, okay. Αλλά όταν ξεκινάει να παίξει και μετά το παιχνίδι είναι πιο αρνητικά τα συναισθήματά του, έχει πιο μεγάλη ένταση, δεν έχει εκτονωθεί. Ή όταν παίζει μόνος του. Δηλαδή, επιλέγει να παίξει παιχνίδια χωρίς τη διασύνδεση με τους φίλους του μέσω των chat. Όταν απομονώνεται, όταν γενικά αλλάζει η διάθεση από πριν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό μιας συμπεριφοράς. Όταν γίνεται δυσλειτουργική. Αλλά να είναι δυσλειτουργική για το παιδί, όχι να την κρίνουμε εμείς δυσλειτουργική. Αυτό είναι το βασικό να προσέξει ένας γονέας. Σωστά. Αυτό δεν μπορεί. Έχετε δίκιο να το καταλάβει ένα παιδί, μπορεί να το καταλάβει ένας γονέας, ωστόσο. Και να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Και να είναι κάτι. Όχι να είναι κάτι δυσλειτουργικό για το παιδί, όχι επειδή δεν αρέσει το γονέα που το κάνει το παιδί. Αυτό τι είδους συμβουλές παρέχετε κάποιος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα, ένας γονέας μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να σας καλέσει, σωστά? Ναι, μπορεί να μας πάρει στο τηλέφωνο στη γραμμή που έχουμε, είναι αφιλοκερδός. Όπως επίσης μπορεί να μπει και στο site προκειμένου να δει τις δράσεις που κάνουμε, να δει τα webinars που κάνουμε τώρα αυτή την περίοδο με αρκετά μεγάλη θεματολογία, δεν αναφερόμαστε μόνο στον εθισμό, αλλά επειδή είναι ένα πολύπλευρο φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη ομπρέλα, μπορεί να ψάξει μέσω του ίντερνετ να μας βρει και να επικοινωνήσουμε, να τον βοηθήσουμε. Και βέβαια ακραίες αντιδράσεις δεν βοηθούν. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σκοθώ αύριο το πρωί να πετάξω το λάπτοπ του μικρού και να του πω δεν ξαναμπαίνεις στο ίντερνετ, δεν ξανασχολείσαι. Νομίζω ότι και η ψυχολογία του θα επηρεαστεί, θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θέλει μια ομαλή μετάβαση. Ακριβώς, και θέλει συζήτηση με το παιδί. Ποτέ οι ακραίες λύσεις δεν ήταν λειτουργικές. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από ένα παιδί να μην είναι στον υπολογιστή, να μην χρησιμοποιεί τις οθόνες, όταν έχει γεννηθεί μέσα στις οθόνες. Και βέβαια αυτή η τιμωρία. Βέβαια, ολοκληρώστε. Το μόνο που θα καταφέρουμε. Θα είναι να μεγαλώσουμε το χάσμα ανάμεσά μας. Και αυτή η περίφημη φράση, θα μπει στη τιμωρία, δεν θα ξαναμπεί σήμερα και δεν θα ξαναπαίξει σήμερα, συνήθως δεν βοηθά, πιστεύω. Όχι. Είναι λίγο. Είναι εριστικό. Είναι εριστικό. Γιατί ήταν ένας ενήλικος άνθρωπος, αν ερχόταν ο υπεύθυνος επειδή κάτι δεν έκανε καλά στη δουλειά και του έλεγε τιμωρία, θα κάτσει παραπάνω ώρες, θα του άρεσε. Ενώ αν του έλεγε παρατήρησα ότι κάτι δεν συμβαίνει καλά στη δουλειά σου, έλα να σε βοηθήσω. Μάλιστα. Ήταν λειτουργικότερο και για τους δύο. Κυρία Νικολουζάκη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.